PUBG-A, σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα το πρώτο stealth πυρηνικό βομβαρδιστικό της Ρωσίας? Το αμερικανικό B-2 Spirit, λοιπόν, το πρώτο stealth στρατηγικό βομβαρδιστικό στην ιστορία, ήταν αδιαμφισβήτητα μια καινοτομία που άλλαξε τις ισορροπίες στον αέρα. Από την πρώτη κιόλας δημόσια εμφάνιση του B-2, οι αντίπαλοι της Ουάσιγκτον επιζητούσαν ένα αντίστοιχο αεροσκάφος. Η Κίνα φαίνεται πως τώρα ανέπτυξε το δικό της stealth στρατηγικό βομβαρδιστικό, το πολλά υποσχόμενο Xi'an H-20. Η Ρωσία από την πλευρά της εδώ και χρόνια έχει αποκαλύψει την ιδέα ενός εντυπωσιακού βομβαρδιστικού χαμηλής παρατηρησιμότητας του PUBG-A. Σε τι φάση βρίσκεται σήμερα το πρόγραμμα, πάμε να δούμε. Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή του επαναστατικού ρωσικού stealth στρατηγικού βομβαρδιστικού PUBG-A έχει αναλάβει η ρωσική αεροναυπηγική εταιρεία του Πόλευ. Καλά νέα για τους Ρώσους είναι πως η εταιρεία έχει σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο πρωτότυπο του αεροσκάφους. Μετέπειτα σκοπεύει να κατασκευάσει άλλα 6 βομβαρδιστικά. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα αναφέρει πως το PUBG-A θα μπει σε μαζική παραγωγή μέχρι το έτος 2027. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σίγουρα ελπίζει το εν λόγω πρόγραμμα να μην καθυστερήσει, τουλάχιστον όχι όσο καθυστέρησε η συριακή παραγωγή του πρώτου stealth αεροσκάφου της Μόσχας, του μαχητικού SU-57 Phelon. Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, η Ρωσία πράγματι θα ενταχθεί στο κλειστό κλαμπ χωρών που επιχειρούν αόρατα στρατηγικά βομβαρδιστικά, δηλαδή βομβαρδιστικά που μπορούν να παραδώσουν ακόμη και πυρηνικά πλήγματα. Μάλιστα, αναφορές υποστηρίζουν πως το ρωσικό PUBG-A βρίσκεται σήμερα σε πιο προχωρημένο στάδιο συγκριτικά με το H-20 της Κίνας, γεγονός που εάν επιβεβαιωθεί σημαίνει πως το πρόγραμμα του Κρεμλίνου δεν έχει συναντήσει υπαρξιακά προβλήματα. Για το ίδιο το ρωσικό βομβαρδιστικό δεν γνωρίζουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες. Η Μόσχα έχει κρατήσει το πρόγραμμα ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Από κάποια σχέδια που διέρευσαν στο διαδίκτυο, εκτιμάμε πως ο σχεδιασμός του θα είναι παρόμοιος με αυτόν του αμερικανικού B-2 Spirit. Ειδικοί εκτιμούν πως το PUBG-A θα πετά με υποηχητική ταχύτητα, όπως το B-2, πως θα βασίζεται στις stealth δυνατότητές του και όχι στην ταχύτητά του για να αποφεύγει τον εντοπισμό του από εχθρικά συστήματα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.